Γεια σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Συνεχίζω με τα βίντεο. Τα σημερινά είναι τρία, αφορούν τα Nemesis παπούτσια, τη σειρά αυτήν. Φυσικά αφορούν τα φθηνότερα, δηλαδή τα τρίτα σε ιεραρχία. Δεν είναι τα φθηνότερα στην πραγματικότητα, υπάρχουν και τα τέσσερα. Υπάρχει και τέταρτο μοντέλο, αλλά δεν ασχολούμαι καν με αυτά, διότι τα θεωρώ παραψεύτικα και παρακοροϊδία, κατά με. Υπάρχει όμως μία πολύ καλή λύση, διότι συνήθως, αν το παρατηρήσετε, τα μοντέλα της τελευταίας κατηγορίας συνήθως εφαρμόζουν καλά στο πόδι μας και στο κανονικό μας νούμερο. Δεν πάμε ούτε πάνω ούτε κάτω. Μιλάμε για φυσιολογικά πόδια και μεσαία στενά, θα πω εγώ, σαν το δικό μου, μεσαία προστενά. Σε άλλους γεμίζουν αυτά. Καλύτερα να γεμίζεις αυτά τα μοντέλα, πίστεψέ με, παρά τα φθηνιάρικα. Λοιπόν, που τα φθηνιάρικα δηλαδή τρόπος τι λέγει, γιατί και αυτά ξεκινάνε από 50 ευρώ όταν είναι και μετά πέφτουν και αυτά. Μιας και το ανέφερα, εάν θέλετε να πάτε σε τέτοια κατηγορία, πιο κάτω, στη τελευταία, πηγαίνετε στα κόπα. Μην πηγαίνετε στα Nemesis, ούτε στα X. Τα X είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Και λίγο επικίνδυνα θα έλεγα. Τα Predator είναι έτσι και έτσι, έως αβόλευτα θα πω. Οπότε θεωρώ ότι τα κόπα είναι τα καλύτερα για να πας άμα δεν σου κάθεται αυτό, άμα δεν σου κάθονται τα άλλα, τα 0,3. Αν θέλεις να πας σε 0,4, για μένα να πας και να Nemesis μπορείς, αλλά και X θα σου προτείνω εγώ, και στο X, όντως, θα το γεμίσεις και το X σίγουρα. Αναλόγως το πόδι σου λοιπόν, σου προτείνω Nemesis X, αν ενδιαφέρεσαι για τα φθηνά-φθηνά. Αν ενδιαφέρεσαι για την τρίτη κατηγορία, μιλάμε εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το Nemesis 19,3 χωρίς κορδόνι. Όχι το Nemesis μέση, άλλωστε αυτό δεν βγαίνει χωρίς κορδόνι. Αυτό, άμα θα πάρεις το πιο ακριβό, δηλαδή το 0,1, αυτά που φοράει ο μέση δηλαδή, τα χωρίς κορδόνια. Όχι, ψέματα, τα plus, συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι και το Nemesis μέση παλιά, το 17,3 ας πούμε Nemesis μέση, είχε βγει χωρίς κορδόνι. Παρεμπιπτόντως, το 17,3 υπάρχει ακόμα στο Intersport, για όποιον ενδιαφέρεται και φορούσε εκείνες τις σειρές. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το παπούτσι του Messi, πολύ απλά, χωρίς κορδόνια, στη τρίτη του κατηγορία. Τώρα εδώ τα συναισθήματα είναι περίεργα για μένα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας ζήτω το ζευγάρι του. Είναι αυτό. Έτσι. Δεν διαφέρει σε κάτι, όπως βλέπετε. Μια χαρά. Οπότε το κάνω μπάντα. Λοιπόν, η εξωτερική σόλα είναι ακριβώς ίδια. Νόμιζα ότι έχει λερωθεί. Είναι το αυτοκολλητάκι που να την τάσει καμία σχέση. Η εξωτερική σόλα είναι ακριβώς ίδια. Ακριβώς ίδια σχάρα, ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Οι μικροταπούλες, αυτό που έχουν κάνει στα Nemesis, είναι κάτι σαν μικρές τάπες. Okay. Είναι ολόιδιο βασικά με το 19,3 εκτός από τη γλώσσα, η οποία δεν περιέχει προφανώς κορδόνια. Έχει ακριβώς το ίδιο μοτίβο, δηλαδή πηγαίνει δεξιά-αριστερά για να δέσει πόδι και έρχεται μέχρι πίσω, στο κολάρο. Μόνο που υπάρχει μια μικρή διαφορά, ότι αυτή τη φορά αυτό δεν είναι τόσο μαλακό και γλυκό όπως το κανονικό. Και αυτό συμβαίνει προφανώς για να κρατάει το πόδι, υποτίθεται να το στηρίζει, όπως λένε και κάποιοι άμπαλοι πολιτές στα μαγαζιά, ότι αυτά είναι και πιο στενά από τα με κορδόνια και τέτοια. Ναι, βέβαια, άμα το πετύχει στη στιγμή που μόλις βγήκε, φυσικά εκεί θα είναι σωστό. Όταν όμως το έχουν φορέσει 350 άτομα, σιγά με το βρει σωστό. Γιατί μπορεί να τα φέρνουμε και από το εξωτερικό, αλλά μην ξεχνάτε ότι όπως τα δοκιμάζουμε εμείς και τα στέλνουμε, έτσι τα στέλνουν κι άλλοι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, ο χρωματικός αυτός συνδυασμός αυτό το καιρό παίζει σε πολύ καλή τιμή. Αυτό νομίζω λεγόταν Uniforia. Αυτή η σειρά, αυτό το pack, έτσι, πολύ ωραίο είναι και από κοντά. Είναι λαχανή προς πρασινοπό, φαίνεται τώρα κιτρινιάρικο, αλλά δεν είναι τόσο κίτρινο όπως νομίζετε. Τα μπλε ισχύουν όπως τα βλέπετε. Και το ενδιάμεσο εδώ μπλε είναι. Λοιπόν, τώρα θα σας πω το παράξενο που συμβαίνει. Το μέγεθος είναι όπως όλα τα άλλα. Για μένα η Adidas είναι μισό κάτω. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να βρει το μέγεθός του σε αυτή τη μάρκα η οποία τόσο μας βασανίζει ώρες-ώρες. Εδώ υπάρχει μια ένσταση. Το 19,3 με κορδόνια
είναι πιο ευρύχωρο και ίσως ελαφρά πιο μακρύ, γενικότερα διαφορετικά εφαρμόζει. Αυτό φαίνεται να έχει πιο στενό midfoot, πιο κοντό αυτό, πιο κοντό μάκρος, αλλά όχι κάτι τρελό. Δηλαδή μην φανταστείτε, όσοι παίζετε μπάσκετ, μην φανταστείτε κάτι σαν τα BG4 που τα βγάλανε εντελώς μικρά. Πιο σωστά εφαρμοστά θα πω ότι είναι εδώ. Δηλαδή εδώ αν βάζανε κορδόνια θα ήταν τέλειο παπούτσι. Και μάλιστα έχω σκεφτεί μήπως κάνω τρύπες στα πλάγια να δημιουργήσω εγώ κορδόνια. Λοιπόν, και ενώ είναι τόσο ωραία εφαρμογή, αντιλαμβάνομαι φορώντας το λόγο. Παιδιά, το παπούτσι είναι πολύ ασταθές, δεν έχει κανένα κλείδωμα, δεν έχει καμία ασφάλεια ιδιαίτερη, δεν έχει lockdown. Γι' αυτό ο λόγος είναι που το μαζέψανε να εφαρμόζει πιο καλά, διότι αν δεν εφάρμοζε κιόλας, κλάφτα χαράλαμπε. Παρ' όλα αυτά όμως όταν τα φοράς μαζί, είναι μια χαρά, δηλαδή μπορείς να παίξεις. Όταν αρχίσεις και κινείσαι, θα παρατηρήσεις ότι μπορείς να παίξεις κανονικότατο. Δηλαδή αν δεν του δίνεις σημασία και δεν το φοβηθείς, παίζεις. Αν όμως φοβάσαι να μην γυρίσει ο αστράγαλος ή ξέρω εγώ δεν νιώθεις άνετα, νιώθεις κάπως παράξενα, ότι δεν σε κλειδώνει, ότι θες κορδόνια, τότε δεν θα σου αρέσει καθόλου. Αν πάλι θέλεις να δοκιμάσεις χωρίς κορδόνια, ανέμελα και όπου βγει και δεν φοβάσαι για τα λεφτά να μην τα κλάψεις, τότε μια χαρά θα είσαι. Δηλαδή μπορείς να πάρεις μια γνώμη. Αυτό ισχύει και για τα άλλα, έτσι, και για τα Adidas X χωρίς κορδόνια και για τα κόπα και για ό,τι θέλεις. Ό,τι βγαίνει γενικά χωρίς κορδόνι. Βέβαια αυτά είναι πιο ακριβά τα άλλα που είπα, έτσι. Τα πιο εύκολα για τον κόσμο είναι τα Adidas X και τα Nemesis χωρίς κορδόνι. Και τα Predator, τα 20,3. Τα οποία για μένα είναι ό,τι πιο βλακία υπάρχει σε εφαρμογή ever, σε φθηνό παπούτσι. Αλλά για μένα το τονίζω. Το τι λέω εγώ δεν έχει σημασία για το δικό σου πόδι. Μια γνώμη παίρνεις τώρα, τίποτα περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα, το υλικό είναι γερό. Ευτυχώς είναι όλα ok ποιοτικά, για τα λεφτά του μιλάμε πάντα. Τώρα βέβαια είναι πεσμένο, νομίζω το πήρα 42, ναι, 42 βγήκε. Πολύ καλά βγήκε, αυτά δεν πέφτουν με τίποτα. Η Adidas όμως έχει το καλό ότι τελικώς τα ρίχνει, γιατί η Nike μας δουλεύει και κάτι Superfly και κάτι Vapor που είναι τρισάθλια ποιοτικά. Περνάει ένας χρόνος και τα ρίχνουν, ξέρω εγώ, 10-20 ευρώ όλο και όλο. Εκτός αν μπαίνετε από το site της Nike που πιο εύκολα θα βρείτε εκεί προσφορά σε αυτά παρά στα ελληνικά μαγαζιά, σας πληροφορώ. Ειδικά τα ωραία χρώματα δεν πέφτουν με τίποτα. Εδώ και όμως έπεσε. Τέλος πάντων, η εφαρμογή λοιπόν είναι αυτό που με χαλάει, διότι παρατήρησα το εξής, ότι στην αριστερή μου φτέρνα κινούμαι. Στη δεξιά μου φτέρνα όμως εφαρμόζω μια χαρά. Άρα αυτό μου δίνει υποψία ότι κάποιος το είχε παραγγείλει και το είχε δοκιμάσει. Και το φορούσε και για πολλή ώρα μάλιστα. Από την άλλη, επειδή εγώ ασχολούμαι με παπούτσια και πηγαίνω σε μαγαζιά και μιλάω με τα παιδιά και όλα αυτά, ο υπεύθυνος ενός μαγαζιού, ο υπεύθυνος γενικά, ο πιο ανώτερος όλων, μου είχε πει ότι πηγαίνουν όλοι αυτοί μια φορά στο τόσο και δοκιμάζουν όλες τις κυκλοφορίες πριν κυκλοφορήσουν. Για να έχουν αίσθηση των πραγμάτων, το πόσο εφαρμόζουν και τέτοια. Και μου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά αυτό το παιδί ότι να μην παίρνω χωρίς κορδόνια σε φθηνές κατηγορίες, δεν έχουν καμία σχέση με τα ακριβά. Δεν εφαρμόζουν καθόλου όμορφα και σωστά. Κάτι θα ξέρει. Ένα αυτό. Επίσης μου πρότεινε συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, μου πρότεινε τα παπούτσια της Λότο. Με τάπα που είναι. Βέβαια αυτά κάνουν 170, αλλά μου πρότεινε αυτά ανάμεσα στα ακριβά. Δεν μου πρότεινε Nike και Adidas. Τρίτον, μου πρότεινε για low budget, δηλαδή για 19,3 κατηγορία, μου πρότεινε τα κόπα καλύτερα, τα οποία δεν έχει άδικο, διότι έχω παίξει με κόπα, παρότι δεν έχω πλάτη πόδι, και τα κατάφερα μια χαρά. Δηλαδή τα ευχαριστήθηκα. Τώρα αυτό, το συγκεκριμένο μου έχει κολλήσει, παρότι δεν είναι καλό, δεν είναι καλό γιατί, δεν το γεμίζω, δεν το γεμίζει το πόδι. Γι' αυτό σας το λέω, ότι άμα γεμίσει το πόδι σας, αυτό ισχύει σε όλα τα παπούτσια χωρίς κορδόνι και το X. Έτσι είναι φανταστικό. Άμα σου πάει, είναι τέλειο. Άμα δεν σου πάει όμως, πάντα κάτι θα σου λείπει. Άσχετα που εσύ θα κάνεις τα στραβά μάτια. Δηλαδή, δεν θα ήταν καλύτερο να επενδύσεις σε κάτι πιο ακριβό, για να είσαι πιο ήσυχος ή να περιμένεις το επόμενο. Διότι τώρα που κυκλοφορεί, σιγά σιγά θέλω να ελπίζω, το Nemesis.3 είναι η νέα σειρά,
Είπαν και μου το είπε και ο υπεύθυνος ότι η γλώσσα εδώ, η εφαρμογή γενικώς, θα είναι βελτιωμένη διότι παρατηρήθηκε ότι σε αυτό το μοντέλο μετά από κανένα εξάμηνο που παίζανε παιδιά που το είχαν αγοράσει, γκρινιάζανε ότι χαλάρωνε πολύ αυτό. Δηλαδή, εγώ ήδη το βλέπω χαλαρό. Φαντάσου να χαλαρώσει κιόλα. Τώρα, βέβαια, αυτό το νιώθω τώρα. Τώρα, ξέρετε τι δεν ένιωσα. Το γύρω-γύρω. Δεν ένιωσα το κλείδωμα πίσω, βασικά. Περισσότερο. Αυτό με χάλασε. Και όταν δεν νιώθει τη φτέρνα σου στο ποδόσφαιρο, νιώθει λίγο εκτεθειμένο. Από την άλλη, όμω, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Γιατί και μπάσκετ που παίζω, όταν το παπούτσι κουνιόταν η φτέρνα μου, δεν έδινα καν σημασία. Αυτό όμω ισχύει για μένα. Εσύ αν φοβάσαι τώρα για γυρίσματα αστραγάλων και τα λοιπά, όχι, δεν θα το πάρεις. Θα πας για κορδόνι, σίγουρο. Όμως η εφαρμογή είναι τόσο καλή που πραγματικά θα το τρυπήσω να βάλω κορδόνι. Να δημιουργήσω εγώ κορδόνι. Διότι εγώ προσωπικά ταλαιπωρούμαι να βρω κάτι που να εφαρμόζει όπως θα ήθελα. Αλλιώς υπάρχει και η Πούμα, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, που είναι και στην κατρική της Αντίντας στην τελική. Τα μεγεθολόγια είναι κοντά. Τα Νέμεζις γενικά τα συνιστούν για παιδιά με πλατυποδία, το λεγόμενο wide fit, γενικά χοντροπόδι. Και πράγματι, γιατί όντως, έτσι όπως το κατάλαβα και εγώ, και αν γεμίσει αυτό το παπούτσι, είναι τέλειο. Αυτό ισχύει και στο παπούτσι με τα κορδόνια. Διότι και τα Νέμεζις 18, η σειρά 18, η σειρά 19 και η 17 σειρά, αν το γέμιζες, ήσουν μια χαρά. Οπότε έτσι βγαίνει αυτή η φόρμα, αυτή η γραμμή. Άλλωστε η Adidas δεν έχει κρύψει ότι όποιος θέλει παπούτσι εφαρμοστό ή πιο στενό, είναι η σειρά X, η οποία X μας τρελαίνει και αυτή, γιατί το X 19,3 ήταν πολύ διαφορετικό από το 18,3. Το X 19,3 χωρίς κορδόνια σε μπέρδευε μπροστά στο 19,3 με κορδόνια. Δηλαδή πρέπει να τα πάρεις όλα σπίτι και να τα κοιτάξεις, αν έχεις τη δυνατότητα να πας σε γήπεδο να τα τρέξεις, γιατί άκρη δεν βγάζουμε με τα ελληνικά μαγαζιά, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Προσωπικά δεν εμπιστεύομαι κανέναν, ναι. Μόνο την δικιά μου αίσθηση. Απλώς άκουσα αυτό το παιδί, δηλαδή άκουσα πολλά παιδιά. Απλώς σας αναφέρω τα λόγια του συγκεκριμένου, διότι είπε επιτέλους κάτι που υποψιαζόμουν κι εγώ στη διαφορετικότητα. Τώρα, αν δεν θέλεις, ας πούμε, το κόπα, το οποίο έπαιξα εγώ, αλλά έπαιξα χωρίς να το ξέρω, γι' αυτό μου έκανε τρελή εντύπωση ότι 2 χρόνια μετά μου το ανέφερε ο άλλος ο άνθρωπος. Και δεν γνωριζόμασταν, εννοείται. Οπότε, why not? Δηλαδή δεν έπαθα και τίποτα. Στην αρχή ήταν λίγο άβολο, δεν καταλάβαινα, δεν έλεγχα το σουτ, δεν πετύχει ένα σωστό σουτ, αλλά με το που έλεγξα το παπούτσι και κατάλαβα, ας πούμε, τι και πώς, με την εφαρμογή του δηλαδή, με το που το συνήθισα, άρχισα να παίζω. Οπότε η γνώμη μου είναι μία. Εάν θέλει να τα πάρει, πάρ' τα. Συνήθισε τα, μετά πετάξει, συνήθισε τα και μετά βγάλε άποψη. Όμως, με αυτό το σενάριο, μπορεί τελικά να αποφασίσει ότι δεν σου αρέσει. Να θυμάσαι ότι οποιαδήποτε στιγμή, ίσως τα πας στο τσαγκάρι, να δημιουργήσεις τρύπες, να κάνεις τουλάχιστον τυπικά κορδόνια για να νιώθεις λίγο ένα καλύτερο κλείδωμα. Εγώ μάλλον αυτό θα κάνω και δεν στο κρύβω. Για να μην πάω στο άλλο, διότι εδώ το κολάρο ναι μεν είναι σκληρό, πιο σκληρό, αλλά εμένα δεν με πειράζει. Διότι άμα ήταν μαλακό, δεν θα ένιωθες τίποτα. Μιλάμε εκεί, εντελώς θα φεύγει η φτέρνα. Έτσι, αλλά επειδή εφαρμόζει πολύ όμορφα και δεν πόνεσα και δεν μπούχτισα και το πλάι απλώθηκε ωραία το πόδι μου μέσα, για την εφαρμογή του και μόνο σκέφτομαι να το σώσω. Οπότε αυτό μου δίνει την υποψία ότι αν πλήρωνα για κάτι πιο ακριβό σε αυτή τη σειρά θα άξιζε το κόπο 100%. Άσχετα με αυτά που λένε οι reviewers οι ξένοι. Τα βίντεο που μιλάνε ξένα παιδιά αυτοί, να θυμάστε πάντα, ότι έχουν δει 350 παπούτσια και όλα κορυφαία και πανάκριβα. Εντάξει, εμείς που έχουμε δει ούτε μια φορά στη ζωή μας αυτά τα πανάκριβα που βλέπουν αυτοί, με το ένα το καλό θα είμαστε σούπερ. Αλλιώς, παιδιά, υπάρχει πολύ απλή λύση να πας στα πιο φθηνά να ησυχάσεις το κεφάλι σου. Διότι αυτά θα εφαρμόσουν 100%. Θα παίξεις λίγο με τα νούμερα που συνήθως είναι στο πραγματικό νούμερο και δεν θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, μη σας φανεί παράξενο αν μπορείτε να φορέσετε, ας πούμε, το 19,4, αλλά το 19,3 να σας φαίνεται περίεργο. Είναι και θέμα συνήθειας. Γιατί είναι άλλο το υλικό εδώ, είναι άλλη εφαρμογή, είναι άλλο το αγκάλιασμα. Εγώ προσωπικά θέλω εφαρμογή. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αν την εφαρμόζει να παίξω άνετα, δεν με νοιάζει.
Δεν με νοιάζει δηλαδή αν θα σφίγγει. Με νοιάζει, εννοώ η εφαρμογή, η overall εφαρμογή. Καταλάβατε. Σε άλλους δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Θέλουν χώρο. Όποιος θέλει χώρο, εδώ είναι. Όποιος θέλει εναλλακτική σε άνετο παπούτσι, αντάξιο του Nemesis, μπορεί να πάει στο TM Legend. Και δεν έχει σημασία να παίζει επίθεση, επειδή τα TM συνήθως τα παίζουν αμυντική που λέμε. Βάλ το εσύ και άμα σε βολεύει, παίζει. Δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι εννοείται αυτό. Να θυμάστε πάντως ότι αυτό είναι κάτι σαν μποτάκι ποδοσφαιρικό, να το πω έτσι. Αλλά δεν το νιώθεις μέχρι εδώ, γιατί το φτέρνα είναι εδώ από μέσα. Αυτό εδώ πάνω δεν σε εμποδίζει. Αυτό ισχύει και στο άλλο. Και με τα κορδόνια. Δεν ξέρω, εγώ θα το ρισκάρω. Εσείς?